Γεια χαρά φίλοι μου, vlog πάλι σήμερα και το vlog αυτό έχει σχέση με αγορές που έκανα τώρα τελευταία. Ποιο? Οχ! Τι είναι αυτό? PlayStation Classic? Όντως ρε φίλε, το έχω τόσο καιρό και το έχω έτσι, μέσα στο κουτί. Όμως, πώς θα το κάνω δεν ξέρω. Α, ναι. Θα πάρω τον Νίκο καλύτερα. Είμαστε στην επιφάνεια εργασίας. Λοιπόν, Νίκο, τι κάνουμε? Άνοιξε το Google γρήγορα. Και γράψε Blim Sync. Ωραία. Θα χρειαστεί το να κατεβάσουμε κάποια αρχεία από εδώ. Από εδώ, το πρώτο. Ναι, την πρώτη επιλογή πάντα. Μετά. Κατέβα λίγο Scroller προς τα κάτω. Πού? Λοιπόν, πάτησε το Blim Sync, την έκδοση 1.1.0. Αυτό. Ναι. Ωραία, κατεβαίνει. Και από κάτω το Kernel. Και αυτό. Κατέβασε το και αυτό. Ναι. Ωραία. Και πήγαινε λίγο πάνω σε επιλογές, που έχει κάποια βιντεάκια πώς γίνεται η... Πιο κάτω. Α, πιο εδώ, κάτω, ναι. Εκεί. Εδώ. Ναι, στο 1.1. Λοιπόν, στο δεύτερο βίντεο, άνοιξε το λίγο στο YouTube. Αυτό, ναι. Ναι. Και πήγαινε λίγο στα... στην περιγραφή. Θα το κόψω εδώ πέρα. Ναι. Πήγαινε στην περιγραφή και κατέβασε τα cover art. Ναι. Το οποίο μέσα έχει τα εξώφυλλα από τα παιχνίδια του PlayStation. Το 1 γίγα. Ναι, αυτό που λέει default thumbnails, PNG. Αυτό θα το κάνουμε σε δεύτερη φάση. Πατάω λήψη. Ναι, κατέβασε το, απλά να το έχουμε και αυτό έτοιμο. Εδώ πέρα, ε. Ναι. Ωραία. One eternity later. Λοιπόν, Νίκο, τα αρχεία κατέβηκαν. Τα τρία αυτά αρχεία. Τι κάνω τώρα? Θα χρειαστούμε ένα στικάκι USB 2 κατά προτίμηση. Ναι, εδώ πέρα το έχω. Θα κάνω unboxing κιόλας. Κάνε, αποσυμπίεσαι. Μισό λίγο. Αποσυμπίεσαι το φάκελο Blim Sync 1.1 και σύνδεσε το στικάκι να σου πω τι θα κάνεις μετά. Λοιπόν, βάζω το στικάκι. Αυτό δεν χρειάζεται άλλο. Όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Μετά, τι κάνουμε? Πρέπει να κάνεις διαμόρφωση στικάκι σε FAT32 και να το ονομάσεις Sony. Sony, ε. Με κεφαλαία, ναι, αγγλικά. Ωραία. Τσέκαρεν ότι είναι FAT32. 29, εντάξει αυτό. Εντάξει, είναι. Ωραία, είναι. Ωραία. Και τώρα τι κάνω? Και αντιγράφεις τα περιεχόμενα του φακέλου μέσα στο στικάκι. Όλα αυτά? Όχι, αυτό το φάκελο που αποσυμπιέσαμε. Το Blim Sync. Έχει μέσα δύο υποφακέλους, αυτούς δύο φακέλους θα βάλεις μέσα. Αυτά τα δύο θα τα βάλεις μέσα στο στικάκι. Αντιγραφή. One eternity later. Εντάξει Νίκο, τελείωσε η αντιγραφή. Λοιπόν, τώρα κάνε ασφαλή κατάργηση στο στικάκι. Και συνέδεσε το PlayStation Mini με το HDMI χωρίς να συνδέσει κάτι άλλο ακόμα, ούτε ρεύμα ούτε χειριστήριο. Βάζουμε το στικάκι στη δεύτερη υποδοχή USB στην κονσόλα και βάζεις στην πρίζα το φορτιστή. Λοιπόν, Νίκο, σύνδεσε την capsule card. Πάτα το power. Τώρα περιμένουμε λίγα λεπτά να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όσο γίνεται η διαδικασία αυτή, αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι πάνω στην κονσόλα. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και περιμένουμε λίγη ώρα μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Το χειριστήριο? Το χειριστήριο θα το συνδέσουμε αργότερα. Τώρα στη βαρούσα φάση δεν χρειάζεται.
Τώρα που τέλειωσε η διαδικασία, η κονσόλα είναι σβηστή και είναι το φωτάκι της σε πορτοκαλί χρώμα. Σε αυτή τη φάση βγάζουμε το στικάκι από την κονσόλα και το συνδέουμε πάλι στον υπολογιστή. Τι κάνω τώρα? Άνοιξε λίγο το φάκελο να δούμε μέσα τα περιεχόμενα στο στικάκι. Ναι. Τώρα μέσα στο φάκελο Blim Sync και στον υποφάκελο Backup υπάρχουν μέσα κάποια αρχεία. Αυτό είναι καλό να κρατήσεις το φάκελο Backup. Κράτα τον ένα αντίγραφο και στον υπολογιστή σου να υπάρχει. Σε περίπτωση που θέλεις να αντιστρέψεις τη διαδικασία, αυτό θα χρειαστούν, οπότε είναι καλό να κρατήσεις ένα αντίγραφο από αυτά τα αρχεία. Δηλαδή το φάκελο αυτό Backup να τον κρατήσεις. Μην τον σβήσεις όμως, απλά κράτα ένα αντίγραφο. Εντάξει, ποιο άλλο κάνω backup? Μόνο αυτό? Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία. Λοιπόν, και το άλλο που κατεβάσαμε το αρχείο. Ναι. Το L-Boot, αυτό πρέπει να το αντιγράψεις μέσα στο φάκελο Blim Sync στον υποφάκελο Update. Εδώ, Ναι. Λοιπόν, αφού το αντιγράψεις, κάνε πάλι ασφαλή κατάργηση στο στικάκι και ξανασύνδεσέ το πάλι στη κονσόλα. Άνοιξε πάλι την κονσόλα, ενεργοποίησε τη από το κουμπάκι Power. Και τώρα? Τώρα θα κάνει αυτό μια διαδικασία πάλι, θα πάρει λίγο χρόνο και μετά είμαστε έτοιμοι. Μπορείς να συνδέσεις το χειριστήριο, να δούμε αν πέτυχε το πατσάρισμα και μετά να δοκιμάσουμε να τη γράψουμε κανένα ISO. Τι πατάω τώρα? Πήγαινε στο Blim Sync με τα βελάκι, με το σταυρό. Ναι. Και πάτα το X. Ωραία. Άλλαξε μενού, Άλλαξε μενού, τώρα είμαστε έτοιμοι. Τώρα κλείσε την κονσόλα, βγάλε το στικάκι και πάμε να δοκιμάσουμε να περάσουμε κάποιο έξτρα παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, το έχω βάλει το στικάκι. Άνοιξε το φάκελο Blim Sync. Ναι. OPT. Ναι. PC Transfer Tools και στο φάκελο Covers μέσα, ναι, αποσυμπίεσε όλες τις εικόνες από το αρχείο που κατεβάσαμε από τη σελίδα του YouTube. Μάλιστα. Αυτό, το αρχείο. Ναι. Λοιπόν, μέσα στο USB. OPT. PSC Transfer Tools, εκεί κάτω όπως είπες, όχι το φάκελο μέσα στο φάκελο Covers, απλά τα αρχεία θέλουμε να πάνε μέσα στο φάκελο, τα αρχεία που, εντάξει, είναι μέσα στο... Εδώ. Έτσι. Και περιμένουμε. One eternity later. Λοιπόν, Νίκο, τελείωσε. Εντάξει. Ωραία. Και τώρα? Λοιπόν, τώρα πάμε να προσθέσουμε κάποιο παιχνίδι. Έχεις καθόλου παιχνίδια? Κάτι έχω, ναι. Πρέπει να έχεις δύο αρχεία, το ISO και το αρχείο CUE, Q. Πού μπαίνουν τα παιχνίδια? Τα παιχνίδια θα τα βάλεις στο root του, στο στικάκι, στον αρχικό φάκελο. Δηλαδή μέσα στο φάκελο transfer, θα αντιγράψεις μέσα χήμα στο φάκελο transfer τα δύο αρχεία του παιχνιδιού. Ωραία. Εκεί μέσα, ναι. Ωραία. Για δες, έχεις κανένα παιχνίδι? Λοιπόν, Νίκο, βρήκα αυτά. Δεν έχω πάρα πολλά. Ωραία, ας βάλουμε δύο και να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν λειτουργεί. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλω το Whipout 2097. Ωραία, αντέγραψε αυτά τα δύο αρχεία μέσα στο φάκελο transfer στο στικάκι. Εδώ. One eternity later. Εντάξει, Νίκο, τελείωσε. Βάλε και ένα δεύτερο. Ναι. Θα βάλω αυτό. Βάλε ένα μικρό να μην ξημερώσουμε. Βάλε το κόντρα, ναι. Ωραία. Αντιγραφή. Εδώ. Πάει το χήμα, έτσι. Ναι, χήμα. One eternity later. Λοιπόν, Νίκο, τελείωσε και αυτό. Δηλαδή τώρα, για να βάλω και άλλα παιχνίδια, κάνω πάλι το ίδιο, Ναι, τα αντιγράφεις στο φάκελο transfer. Μέχρι να γεμίσεις το στικάκι, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Όσο πιο μεγάλο στικάκι έχεις, δηλαδή, τόσο πιο πολλά παιχνίδια θα βάλεις μέσα. Εντάξει. Και τώρα πάμε να το δοκιμάσουμε. Πάμε να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε τι κάναμε. Εντάξει.
Για πήγαινε BlimSync. Α, μέσα, να το. Για δοκιμάσαι να δούμε, παίζει. Κάτσε πιο άλλο βάλαμε, κάτσε να δω κι εγώ. Όσο είναι αυτό, όχι, ε. Όχι, όχι. Αυτό είναι το Retro Arts, ναι. Πού είναι το άλλο. Αυτό. Ναι. Ωραία. Για τρέξε να δούμε, παίζει. Το έχω τυπάω, ε. Για τρέξε. Κάτσε το βρω. Αγαπημένο, ε. Τα γραφικά τα κάνει λίγο καλύτερα. Τα παιχνίδια. Δεν παίζει. Δεν παίζει, ε. Πάτησε Select και τρίγωνο. Πήγαινε στο PSX μενού. Πήγαινε στο Options. Ναι. Πήγαινε στο BIOS Plugins. Γύρισε το BIOS σε άλλη επιλογή. Μετά εκεί, στο W. Ναι. Πάτα τώρα το O από το χειριστήριο το κυκλάκι. Ήταν ιαπωνικό γι' αυτό, ε. Ναι. Πάτα πάλι το O. Και πήγαινε Reset Game. Reset. Reset Game. Ωραία. Α, είναι ευρωπαϊκό γι' αυτό. Ναι, ήθελε το άλλο BIOS. Πατάω, ε. Πάτα, ναι. Ωραία. Και μουσικάρα. Λοιπόν, το ξεκινάω να παίξω λίγο. Να το σπάει κιόλας. Όπως είναι. Start. Δεν διάλεξα δηλαδή κάποιο όχημα. Αυτό πες και διπλό. Α, καλά πάει. Άργησα. Έγαμο το. Πω από μια χαρά, φίλε. Πάει λίγο πιο αργά, μου φαίνεται. Έτσι μου φαίνεται, Νίκο. Πάει λίγο πιο αργά. Από το κανονικό, δηλαδή. Δοκίμασε και το άλλο παιχνίδι. Ναι, πώς φεύγω, το πατάω. Ή το reset, ή το reset από την κονσόλα, ή μπορείς να πατήσεις πάλι select και τρίγωνο από το χειριστήριο κατευθείαν. Ναι. Και να κάνεις exit. Ωραία. Πας πάνω. Κόντρα, ε. Εδώ. Τώρα τα υπόλοιπα, άμα θέλω να τα βγάλω. Δεν μπορείς να τα βγάλεις, απλά προσθέτεις παιχνίδια που θέλεις. Α, εντάξει. Αυτό τώρα είναι αμερικάνικο, ε. Να το λέει κιόλας. Το παίζει κατευθείαν. Ωραία. Ωραία, φίλε, ε. Κονάμι. Το έχεις παίξει αυτό το παιχνίδι? Όχι, δεν το έχω παίξει στο PlayStation. Εισαγωγή. Αυτό πες και διπλό. Λοιπόν, επιλέγω χαρακτήρα τώρα, ε. Ναι. Πάρε αυτόν. Α, είναι έτσι, ναι. Δεν το έχω παίξει. Σε αθλητή, έτσι. Από πάνω, ε. Σ' αρέσει. Έτσι και έτσι, ε. Έτσι και έτσι. Τώρα δεν έχει αναλογικό χειριστήριο και δεν βολεύει. Να πηδάει κιόλας. Κάει το παλιό, το κόντρα. Εντάξει, έτσι και έτσι. Το κλείνω. Ναι. Πάω exit. Και τελειώσαμε λογικά, ε. Ναι, αυτό είναι. Και ό,τι παιχνίδια θέλεις, στο φάκελο transfer τα αντιγράφεις, αυτόματα αυτό θα βγάλει τα εξώφυλλα και είσαι έτοιμος να παίξεις. Τώρα για κάποιο simulator, αυτό, άλλο. Είναι, θα γίνει σε ένα άλλο βίντεο. Είναι αυτό δηλαδή, ε. Ναι, από εκεί.
Εντάξει. Αν θέλεις να παίξεις, να βάλεις και δεύτερο χειριστήριο. Ναι, ναι, μπράβο, αυτό. Μπορείς, γιατί τώρα βάζεις το στικάκι στη θέση 2 που μπαίνει δηλαδή το χειριστήριο του δεύτερου παίχτη. Μπορείς να πάρεις ένα micro USB OTG powered και να συνδέσεις. Ναι, θα βάλω φωτογραφία εγώ. Και να συνδέσεις το στικάκι αντί να μπαίνει στην μπροστά USB θύρα, να συνδέεται πίσω εκεί που βάζεις την τροφοδοσία. Δηλαδή, έτσι και οι δύο θύρες μπροστά είναι ελεύθερες. Αυτό βγάζει δηλαδή δύο. Διακλαδοτής δηλαδή. Είναι διακλαδοτής και βγάζει ένα θηλυκό USB κανονικό. Ένα αρσενικό mini USB που μπαίνει πίσω στην κονσόλα και ένα θηλυκό USB mini το οποίο είναι για να βάλεις στο φορτιστή. Και επίσης μετά το patch αυτό μπορείς να συνδέσεις και άλλα χειριστήρια USB με αναλογικό μοχλό πάνω και να παίξεις τα παιχνίδια που υποστηρίζουν τον αναλογικό μοχλό και δεν έχει το mini μέσα τα αντίστοιχα χειριστήρια. Το PlayStation 4 χειριστήριο, Ναι, μπορείς να το συνδέσεις κανονικά. Και το Xbox One. Νομίζω και το Xbox, ναι, θα παίξει. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ, Νίκο, για την κάθε βοήθεια. Να είσαι καλά, Κώστα. Ίσως κάναμε και κάποιο βίντεο, δηλαδή, πώς βάζουμε μέσα emulator, Ναι, θα το δούμε στο μέλλον. Εσείς, παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι, αν γουστάρετε, κάντε και από κάτω και ένα σχόλιο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Από μένα, γεια σας.